ο Σπύρος Καγιαλές Καγιαλεδάκης ήταν κριτικός εθνικός αγωνιστής. Από την αρχή της Επανάστασης του 1897 υπηρέτησε στο ακροτήριο μαζί με τους αδελφούς του Γιώργο, Μανώλη, Αντώνη και Σύφη. Στις 9 Φεβρουαρίου 1897 είχε οχυρωθεί με άλλους αγωνιστές τον προφήτη Ηλία, όταν μία οβίδα θρημάτισε τον ιστό της ελληνικής σημαίας. Αυτός την άρπαξε, κάνοντας το ίδιο του το σώμα κοντάρι. Οι ναύαρχοι διέταξαν παύση πυρός, ενώ ο Ιταλός επικεφαλής του στόλου, υποναύαρχος Φελίτσε Κανεβάρο, έγραψε στα απομνημονεύματά του. Η ανύψωση της σημαίας με αυτόν τον τόσο ηρωικό τρόπο αποτέλεσε μια στιγμή της ζωής μου που δεν θα λησμονήσω ποτέ. Έλαβε μέρος στις μάχες του Δρίσκου στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913, όπου και πάλι διακρίθηκε για την ανδρεία του και τιμήθηκε. Γενναίος πολεμιστής υπήρξε και ο μονάκριβος γιος του Γιώργος, που διακρίθηκε στα πεδία των μαχών στη Μακεδονία, όπου και σκοτώθηκε. Πέθανε στη Χαλέπα στις 5 Σεπτεμβρίου 1929.